Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη unboxing. Σήμερα θα δούμε ένα unboxing από το GearBest. Ήρθε ένα πακέτο το οποίο περιμένω εδώ και αρκετό καιρό. Πάμε όμως να τα ανοίξουμε. Έχει δύο πραγματάκια τα οποία ανυπομονώ και να τα δω και να σας τα δείξω και να τα χρησιμοποιήσω κιόλας. Είναι δύο πρακτικά πραγματάκια τα οποία θα μου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει μέσα αυτό το πακέτο. Θα ξεκινήσω από το μικρό, ελπίζω. Λοιπόν, το μικρό πραγματάκι είναι αυτό εδώ. Είναι ένας δίσκος King Dian. Τον έχετε δει και στο φίλο Σωτήρη, Unboxing Specialist. Είναι 240 GB νομίζω το συγκεκριμένο μοντέλο, αν θυμάμαι καλά. 240 GB, το λέει και πίσω. Made in China. Άκουσα πολύ καλές συστάσεις και από το Σωτήρη ειδικά, ο οποίος τους έχει δοκιμάσει τους συγκεκριμένους δίσκους, και έτσι απέκτησα και εγώ έναν. Εγώ πήρα το μοντέλο 240 GB. Έχει μέσα 4 βίδες για να βιδώνουν πάνω σε bracket και να μπαίνουν μέσα στον υπολογιστή σε κάποια θύρα για 3,5 δίσκο. Ίντσες, νομίζω είναι 2,5 ίντσες το πλάτος του. Αυτός εδώ είναι, θυμίζει πάρα πολύ μεταλλικό το επάνω κομμάτι. Και το κάτω θυμίζει πάρα πολύ τον Samsung, τον Evo, το 240 που έχω. Ιδιαίτερα απλός δίσκος, οι ταχύτητες του. Εδώ έχουμε την εγγύηση. Το ωραίο είναι ότι είναι υπεραπλοϊκή η συσκευασία, γιατί τις ταχύτητες του θα τον βάλω στο σύστημα και θα κάνω ένα speed test κάποια στιγμή. Να δω τι παίζει, τι δεν παίζει. Θα σας το ποστάρω λογικά στη σελίδα στο Facebook να δείτε αν είναι καλό ή όχι. Η τιμή του είναι ιδιαίτερα αξιοπρεπής. Το μόνο κακό βέβαια με όλο αυτό είναι ότι σε φάση που χτύπα ξύλο πάθει κάτι, πρέπει να στείλει στο GearBest και να το στείλει πίσω και είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως είναι λίγο ρίσκο, αλλά ναι, King Dian. Γιατί όχι, άκουσα το φίλο Σωτήρη και πιστεύω ότι είναι μια καλή αγορά. Εδώ πέρα θα μπουν τα παιχνίδια μου από το Steam και όχι μόνο, οπότε ναι. Και να πάθει οτιδήποτε, δεν τρέχει κάτι σιγά Klein Mine. Τουλάχιστον θα μου δώσει λίγο αέρα στο πώς φορτώνουν κάποια από αυτά τα παιχνίδια. Θα τον βάλω, θα τον δοκιμάσω και θα σας πω. Και πάμε και στο δεύτερο, το οποίο δεύτερο πράγμα θέλω, το περίμενα πώς και πώς. Είναι κάτι που εδώ Ελλάδα δεν το έχετε δει. Ίσως κάποιοι λίγο πιο ψαγμένοι από εσάς να θυμάστε κάποια πράγματα από το παρελθόν όταν ήμασταν μικροί, που είχαμε κάποια ωραία πινακάκια με ροζ παλέτα επάνω που έγραφες. Εδώ και αρκετό καιρό έψαχνα να βρω ένα συγκεκριμένο tablet. Το συγκεκριμένο tablet είναι μια ταμπλέτα γραφής, LCD writing tablet. Έχει οθόνη LCD και στην ουσία χρησιμοποιεί στατικό ηλεκτρισμό νομίζω και φορτία για να γράφεις επάνω, αν θυμάμαι καλά. Γράφεις με το χέρι, μπορείς πάρα πολύ εύκολα με ένα πλήκτρο να το καθαρίσεις. 110 γραμμάρια, 2 χρόνια μπαταρία και non-radiative, δεν έχει κάποια κοινοβολία. Save trees. Τι είναι το συγκεκριμένο που βλέπετε, LCD writing tablet. Το πήρα κυρίως για να με βοηθήσει σε κάποια πράγματα της δουλειάς μου και όχι μόνο. Είχα δει κάποια μοντέλα από Αμερική τα οποία ήταν ιδιαίτερα ακριβά. Βέβαια είχαν το καλό του ότι αν έγραφες κάτι περνούσε αυτόματα σε PDF και αποθηκευότανε. Έχουν βγει καινούργια μοντέλα με τα οποία απλά τραβάς μια φωτογραφία από πάνω και αποθηκεύεται σε έγγραφο αυτό που θα γράψεις. Αυτό εδώ είναι ένα ιδιαίτερο απλό μοντέλο, απλά το πήρα για δοκιμαστική χρήση εξ αρχής, να δω αν αξίζει ή όχι. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο το χαρτί, το κουτί του μέσα. Και είναι αυτή εδώ η όμορφη ταμπλέτα. Χρησιμοποιεί οθόνη LCD. Όπως βλέπετε, πατώντας το button εδώ πέρα καθάρισε, και να σας δείξω τι κάνει ακριβώς. Έχει το στυλό του εδώ πέρα όπως το βλέπετε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο, ένα απλό κομμάτι πλαστικό είναι. Ένα απλό board, είναι από πίσω μπαίνει μπαταρία, το καλό είναι ότι μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ εύκολα. Θυμάστε πολλοί από εσάς που είχατε μικρή εκείνα τα πινακάκια που ζωγραφίζαμε, στο ίδιο μοτίβο είναι και αυτό. Το συγκεκριμένο μπορείς, χρησιμοποιεί οθόνη LCD για να γράψεις διάφορες σημειώσεις. Θα σας δείξω κοντά κιόλας πως είναι. Από απόκριση μου φαίνεται υπερβολικά όμορφο, γιατί το πήρα.
Γενικά ξέρετε ότι είμαι καθηγητής φυσικής. Συνήθως γράφω σημειώσεις σε χαρτιά και απλά τις πετάω. Ή αν καμιά φορά κάνω κάποιο. Δείξω σε κάποια παιδιά κάποια πράγματα, χρησιμοποιώ πάρα πολλά χαρτιά άσκοπα. Οπότε το ήθελα κυρίως για τη δουλειά μου, ώστε εάν χρειαστεί να γράφω κάποιες σημειώσεις πάρα πολύ εύκολα και με ένα κουμπί τάκ να φεύγουν. Αυτό που θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η αλήθεια να έχω ένα τέτοιο για να μπορώ να τα αποθηκεύω και σε PDF κάποιες σημειώσεις μου. Βέβαια, σας είπα, ξανά αυτό είναι ένα δοκιμαστικό μοντέλο. Πήρα να δω πώς θα με βολέψει σε αυτό που κάνω εγώ. Εάν με βολέψει, θα προσπαθήσω να βρω ένα καλύτερο μοντέλο που κάνει περισσότερα πράγματα. Από πρώτη αρχή και πρώτη χρήση που κάνω στο μοντέλο αυτό, μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα βολικό. Να γράψουμε και το δεύτερο θεμελιώδη νόμο του Νεύτωνα. F ίσον M επί α. Οι γραμμές του είναι ιδιαίτερα καθαρές. Όπως βλέπετε, είναι ιδιαίτερα, αντανακλά βέβαια και το φως τώρα από πάνω, αλλά είναι υπερβολικά καθαρές οι γραμμές του. Μπορώ να πω ότι είναι ό,τι πιο όμορφο έχω χρησιμοποιήσει. Η κάμερα το αδικεί αρκετά από ό,τι βλέπω τώρα και στο preview. Μπορώ να πω ότι, εντάξει, τα λεφτά του είναι πάρα πολύ φθηνό. Είναι κάτω από 20 ευρώ. Τα link και για τα δύο αντικείμενα και για το δίσκο και για αυτό θα τα βρείτε στην περιγραφή. Έχουν affiliate. Αν θέλετε εσείς μπορείτε να το βγάλετε. Δικό σας το θέμα αυτό. Τώρα, δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα είναι υπερβολικά χρήσιμο. Δεν ξέρω. Wow. Μια απλή τεχνολογία. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα πολύπλοκο. Δεν είναι ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας, χρησιμοποιεί μια LCD οθόνη. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει και με μια οθόνη από λάπτοπ, από τα παλιά τα λάπτοπ που είχαν LCD οθόνες. Απλά θέλει μια διαδικασία να συμβεί αυτό το πράγμα. Εγώ πήρα αυτό εδώ, οικονομικά, πάρα πολύ φθηνά. Και αν είστε καθηγητής, εάν είσαι δάσκαλος, εάν είσαι γονιός και θες το παιδί σου να γράφει κάποιες σημειώσεις πρόχειρα, ή στην τελική, αν θες να γράφεις μια λίστα για τα ψώνια και πολύ απλά να ανανεώνεται και να μην κουράζεις να σκίζεις χαρτιά από εδώ και από εκεί για κάποιες σημειώσεις ή για να κάνεις ένα to-do list, όπως κάνω αρκετά συχνά πυκνά τώρα τελευταία για να βάζω τη ζωή μου σε ένα πρόγραμμα, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και κρατάει 2 χρόνια η μπαταρία. Το ωραίο είναι ότι μπορείς να τη βγάλεις την μπαταρία, να την αλλάξεις και έτσι ανανεώνεται σχεδόν επάπρον, δεν χαλάει εύκολα. Και είναι και ιδιαίτερα ελαφρύ, έτσι. Μπορεί να μπει σε ένα sleeve μέσα και να το προστατεύεις ή να το βάλεις κάπου για ένα tablet. Οι ίντσες του νομίζω είναι 8,5 ίντσες LCD. Αρκετά πρακτικό. Δεν ξέρω, παιδιά, για κάποιο λόγο με ένα τόσο απλό κομμάτι έχω καταενθουσιαστεί. Μπορώ να πω ότι είναι. Νομίζω ότι θα βρει καλή χρήση στα χέρια μου. Ελπίζω να σας άρεσαν τα κομμάτια αυτά. Ο σκληρός είναι. Εντάξει, έχει τα δικά του, είναι 240 GB. Σας έχω πει. Είναι ωραία η σκληρή από την Κίνα. Η συγκεκριμένη εταιρεία σιγά σιγά αναπτύσσεται στο χώρο και βγάζει αρκετά ποιοτικά υλικά. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του να αγοράζεις. Βέβαια το θέμα είναι ότι κάνει γύρω στα 80-70 ευρώ αν το βρείτε σε προσφορά. Ανάλογα γιατί οι τιμές αυξομειώνονται. Αν με 70 ευρώ να πάρεις 240 ή 80 ευρώ δεν είμαι σίγουρος, 240 GB SSD, ή ας το να βάζεις τα παιχνίδια σου, όχι τα αρχεία σου, είναι αρκετά καλή προσφορά. Αλλά και με αυτό εδώ, με κάτω από 20 ευρώ, μπορείς να βρεις ένα κομμάτι το οποίο βοηθάει. Τέλος πάντων, εγώ θα πάω να το χρησιμοποιήσω, να το βάλω σε χρήση, να δω αν όντως και στην δασκαλία όχι είναι χρήσιμο. Από πένα να έχετε μια όμορφη μέρα, Κώστας, check the now. Και αν θέλετε like, subscribe κτλ. Αν γουστάρετε κάντε το, αν δεν γουστάρετε μην το κάνετε. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα παιδιά και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!